Λοιπόν, υγεία και άθληση στο μικροσκόπιο του Sports Arena. Θυμίζω εγώ ότι εσείς τηλεφωνείτε μέχρι τις 12 παρα 5 περίπου στο 23657 να διεκδικήσετε τρεις προϊοντικές δώρο επιταγές προσφορά της Πίνδου συνολικής αξίας 45 ευρώ. Και ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε μετά από αρκετό καιρό, νομίζω, τον κύριο Γεωργούλη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και πάλι. Καλησπέρα, γιατρέ. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Και εγώ χαίρομαι και χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθα πάλι στην εκπομπή σας και έχει αρχίσει να μου αρέσει και να. Καλό είναι αυτό. Ακριβώς όπως στα συνέδρια που πηγαίνω, είτε στα ελληνικά είτε στα διεθνή. Βέβαια αυτό έχει μια άλλη ορολογία, αλλά μου αρέσει εξίσου. Και πραγματικά έχετε πολλές υποχρεώσεις και οπότε χαιρόμαστε όσο πιο συχνά μπορείτε να είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, και οι γνώσεις βέβαια είναι πολύτιμες και νομίζω θα είναι πολύτιμες και για τους τηλεθεατές. Και απόψε όπου θα αναφερθούμε σε έναν πολύ συχνό αθλητικό τραυματισμό, στον μηνίσκο. Και δεν είναι μόνο αθλητικός τραυματισμός, μπορεί να το πάθουν και άνθρωποι οποιοδήποτε από την ηλικία. Ναι. Για πείτε μας, τι είναι ο μηνίσκος, να ξεκινήσουμε από τα βασικά δηλαδή. Και έχετε και αυτό το πτωπορό, τα σόμποντς που μου αρέσουν εμένα, που είναι τόσο πιστικά στο ανθρώπινο σώμα και τα καταλαβαίνουμε όλοι με τόσο ωραία που μας τα εξηγείτε και απλοϊκά. Αυτό το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Κάνω μια εισαγωγή. Αυτό είναι ένα γόνατο. Εδώ είναι ο μυρός, αυτό είναι η κνήμη, αυτό είναι η περώνη. Και εδώ μπροστά, αυτό είναι η επιγονατίδα. Η επιγονατίδα είναι αυτό, η κούπα, μερικοί τη λένε, η οποία καταλήγει στην κνήμη και με αυτό το γόνατο μπορεί κάνει την κάμψη έκταση. Λοιπόν, ανασηκώνω την επιγονατίδα για να βλέπουμε τι γίνεται μέσα. Και εδώ τώρα βλέπουμε, αυτός εδώ είναι ο μυρός με τους δύο κονδύλους. Οι κονδύλοι είναι σαν σφαίρες και από κάτω είναι η κνήμη και αυτή έχει δύο κονδύλους και ενδιάμεσα μπορεί να το πάρετε, κοιτάξτε, είναι δύο μορφώματα πολύ ελαστικά και αυτά λέγονται μηνίσκοι. Οι μηνίσκοι λοιπόν παρεμβάλλονται μεταξύ του οστού του μυρού και της κνήμης για να απορροφούν τους κραδασμούς. Είναι σαν να λέγαμε το σουσπανσιόν του ανθρώπινου σώματος. Δηλαδή όταν περπατάμε, η κνήμη, ο μυρός και η κνήμη δεν έρχονται άμεσα σε επαφή, παρεμβάλλεται ο ελαστικός μηνίσκος και έτσι απορροφούνται το μεγαλύτερο μέρος των κραδασμών και δεν παθαίνει ζημιά ο χόντρος ή το οστούν. Οπότε αυτό που λέμε ότι υπέστη μηνίσκο ή ρήξη μηνίσκου, πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Και να συμπληρώσω αυτό που λέει η Έλενα, νομίζω ότι τα αθλήματα τα οποία έχουν επαφή πολύ, όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το ράγκμπι. Έχουν κραδασμούς γενικά. Έχουν και τους συχνότερους βγάζουν εκεί οι αθλητές πολύ συχνά τραυματισμούς που αφορούν το μηνίσκο. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Αλλά όχι μόνο οι αθλητές, αλλά ο καθένας από την μικρή ηλικία, από την εφηβική ηλικία μέχρι τη μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να πάθει μια βλάβη στο μηνίσκο. Βέβαια στους αθλητές. Είναι αυτό που το κάνει πιο επίγον, γιατί πονάει κάποιος στη διάρκεια του αγώνα, βέβαια. Δεν μπορεί να παίξει, πρέπει να παραμείνει εκτός ένα μήνα περίπου. Θα έχουν και περισσότερη τριβή ούτως ή άλλως οι αθλητές, έτσι, πιο περισσότερη καταπώνηση, καθημερινές προπονήσεις είναι διαφορετικό. Έχω μεγαλύτερη καταπώνηση, επομένως με κάποιο μικρότερο τραύμα μπορεί να μαγκώσει ο μηνίσκος και να σπάσει και να αρχίσει κάποιος να πονάει. Για πείτε μας τώρα, τι κάνει κάποιος ο οποίος έχει υποστεί ρήξη μηνίσκου? Φτάνουμε στην απευκταία περίπτωση, συμβαίνουν όμως αυτά. Είναι πολύ συχνό εξάλλου. Τι πρέπει να κάνει, ποιο είναι το επόμενο βήμα του? Λοιπόν, όταν κάποιος πάθει ρήξη μηνίσκου, μπορεί να το πάθει πάνω σε ένα τραυματισμό, σε μια κόντρα, να το πάθει σιγά-σιγά. Α, σταδιακά εννοείται. Σταδιακά, να πονάει λίγο το γόνατο, σιγά-σιγά και κάποια στιγμή να κάνει μια κίνηση, παραδείγματος χάρη, στον. Να ανασηκωθεί από κάτω και να μπλοκάρει το γόνατο, να μην μπορεί να κάνει κάμψη έκταση. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν? Μπορεί κάποιος να το διαπιστώσει μόνος του, έχει πάθει, ή πρέπει πάντα να ελεγχθεί από γιατρό να γίνει η ανάλογη μαγνητική? Ποιος θα κάνει τώρα την διάγνωση? Αρχικά δύσκολο. Όχι, αυτό λέω. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να καταλάβει κάποιος, όταν δεν μιλάω για αθλητές που είναι πάντα κοντά σε γιατρούς. Λέω, ας πούμε, για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, μπορεί να είναι 30-40 χρονών. Πώς διαπιστώνεις? Καλή ώρα, εγώ παθαίνω κανένα μηνίσκο. Εσύ που είσαι 40. Πονάει ανάμεσα στο μυρό και στην κνήμη. Αν πατήσει κάποιος ανάμεσα στο μυρό και στην κνήμη και εκεί πέρα αισθάνεται ότι πονάει, να καταλάβετε ότι δεν πάει καλά. Αυτό λέω. Είναι ότι έχει ρήξει του μηνίσκου. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν όμως πονάει όταν πιέζεται, δηλαδή όταν κάνει μια αθλητική δραστηριότητα, όταν τρέχει, όταν περπατάει γρήγορα και δεν πονάει υπό φυσιολογικές συνθήκες, τότε πρέπει να το κοιτάξει ή πρέπει να το αφήσει? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πρέπει κανένας να κοιτάζει.
όχι μοναχά όταν πονάει στην καθημερινότητα, mm-hmm. αλλά σε όλες τις φάσεις της ζωής του, γιατί όλες οι φάσεις της ζωής είναι χρήσιμες και έχουν σχέση με την ευεξία και με την ευτυχία του ανθρώπου. Με την καλή ζωή, έτσι, να ακολουθεί κάποιος μια καλή ζωή, οτιδήποτε θέλει να κάνει. Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Υπάρχει συντηρητική αγωγή ή πάμε κατευθείαν σε χειρουργείο? Αρχικά θέλω να κάνουμε διάγνωση. Mm-hmm. Ναι. Η διάγνωση την βρίσκουμε με τη μαγνητική τομογραφία. Με την κλινική εξέταση το υποψιαζόμαστε, αλλά με τη διάγνωση βρίσκουμε. Με την κλινική εξέταση, όταν πατάμε πάνω στο μηνίσκο και είναι σπασμένος, αυτό πονάει. Με τη μαγνητική τομογραφία βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια ρήξη. Και λέμε εδώ υπάρχει ρήξη και παίρνουμε μια απόφαση. Αν η ρήξη είναι απλή, πολύ μικρή και λέμε ότι δεν ενοχλεί και τόσο πολύ, μπορούμε σε κάποιον να του πούμε ότι δεν είναι επίγον, mm-hmm. αλλά πρέπει να γίνει. Γιατί αν δεν γίνει, παρεμβάλλεται μετά ο μηνίσκος ανάμεσα στο χόνδρο του μυρού και της κνήμης και μπορεί να κάνει ζημιά στο χόνδρο. Μάλιστα. Είναι δηλαδή σαν ένα ελεύθερο σώμα να υπάρχει μέσα στην άρθρωση, αυτό να κινείται και να τρίβεται ο χόνδρος. Mm-hmm. Και μετά, τώρα, συντηρητική αγωγή. Οπότε η μαγνητική είναι αυτή η οποία δείχνει ξεκάθαρα. Σίγουρα, ξεκάθαρα. Ναι, σίγουρα. Ωραία. Τώρα, για συντηρητική αγωγή που είπατε. Η συντηρητική αγωγή, κατά τη γνώμη μου, είναι προσωρινή. Όταν κάποιος... Βάζει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, δηλαδή. Ναι. Κάπως έτσι. Όταν κάποιος είναι ένας παίκτης, ο οποίος θέλει να τελειώσει σεζόν και το κάνει στο τέλος. Αν μπορεί να βγάλει. Κάποιος ο οποίος έχει κάποιες δουλειές mm-hmm. και θέλει να σπρώξει λίγο την κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε να κάνει ασκήσεις, να πάρει αντιφλεγμονώδη, μέχρι που θα έρθει η στιγμή που θα κάνει το χειρουργείο. Εμείς όμως πάντα προτείνουμε να προχωρούν σε χειρουργείο, σε κάθε ναι. περίπτωση, γιατί όσο τρινάζει ένα πρόβλημα, τόσο χειρότερο γίνεται. Το λέγαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Και ναι. ο μηνίσκος θα κατακερματιστεί, θα διαλυθεί τελείως και αυτό που θα απομείνει όταν θα κάνουμε επέμβαση θα είναι πολύ λιγότερο και επίσης θα έχει πάθει ζημιά. Άλλα προβλήματα μετά. Οπότε φτάνουμε στο στάδιο της επέμβασης. Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν η επέμβαση. Πολλοί υποτιμούν την επέμβαση στο μηνίσκο. Νομίζουν ότι ο μηνίσκος είναι μικρό πράγμα κλπ. Αλλά κατ' εμέ είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Mm. Δηλαδή, εγώ βρίσκω την επέμβαση στο μηνίσκο πολλές φορές δυσκολότερη από ότι να κάνεις ένα πρόσθετο χιαστό. Γιατί... Είχαμε είναι... άλλη άποψη κι εμείς, όπως ο πολλής ο κόσμος. Το πιο δύσκολο είναι το χιαστού είχαμε. Ναι. Πολλοί νομίζουν ότι μπορεί να γίνει με τοπική ή κάτι τέτοιο. Το χειρουργείο του μηνίσκου θέλει πολύ καλή, θέλει ύπνο, ο ασθενής να είναι πολύ χαλαρός για να μπορέσει το γόνατο να ανοίξει. Για να μπορέσουμε να πάμε με μικρά εργαλεία, μικρά ψαλιδάκια στο σημείο που έχει σπάσει και να αφαιρέσουμε μόνο το τμήμα του μηνίσκου που έχει καταστραφεί. Δεν πρέπει να αφαιρέσουμε όλο το μηνίσκο. Mm-hmm. Μόνο εκείνο το σημείο. Και για να αφαιρέσουμε μόνο εκείνο το σημείο, πρέπει να είναι πολύ χαλαρός ο ασθενής, να μπορέσει να ανοίξει το γόνατο και με πολύ λεπτές κινήσεις να αφαιρέσουμε το μηνίσκο χωρίς να κάνουμε ζημιά στο χόνδρο. Γιατί καθώς βάζουμε τα εργαλεία, τα ψαλιδάκια, μπορεί να κάνουμε ζημιά στο χόνδρο, είτε στο μυρό, είτε στην κνήμη και μετά ο ασθενής να πονάει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί νομίζω είναι και θέμα γιατρού, γι' αυτό λοιπόν όσοι παθαίνουν τέτοιους τραυματισμούς πρέπει να σας εμπιστεύονται. Ναι, και άλλοι γιατροί έχουν αυτές τις ικανότητες, αλλά πρέπει κάποιος να αντιμετωπίζει το μηνίσκο με μεγάλη σοβαρότητα. Mm-hmm. Ξέρετε κάτι σημαντικό, επειδή είχα σήμερα μια τέτοια κουβέντα, δεν είναι μόνο κάποιος να είναι καλός επιστήμονας, είναι να είναι και καλός άνθρωπος. Όλοι μας θέλουμε γιατρούς που να μας εξηγούν, να είναι ζεστοί άνθρωποι, να είναι κοντά μας. Όλοι σε κάθε περίπτωση θέλουμε να ρωτήσουμε πολλά πράγματα του γιατρό μας. Και ειδικά αυτό που αποπνέετε εσείς είναι μια ζεστασιά. Ένα θάρρος να ρωτήσει ο ασθενής οτιδήποτε θέλει. 10 ερωτήσεις, 10. Είστε υπομονητικός να απαντήσετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρετε, πολλοί γιατροί δεν το έχουν. Συγγνώμη που το λέω στον αέρα, αλλά έτσι είναι. Ξέρετε ότι υπάρχουν και άνθρωποι, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ ένας, που έχουν το σύνδρομο της λευκής ποδιάς. Ξέρετε, αυτό δημιουργεί φόβο. Ευτυχώς δεν φοράτε λευκά όταν έρχεται. Σύνδρομο λευκής ποδιάς, τι λέει παιδιά στον παιδί μου, έτσι είναι. Φοβάσαι, δεν το ξέρει. Ναι, φοβάμαι. Το μοναδικό γιατρό που δεν φοβάμαι είναι ο οδοντίατρος, σωστά. Ξεκάθαρα γιατί. Αυτό είναι ο μόνος που με φοβάμαι εγώ. Δεν το φοβάμαι γιατί ξέρω ότι είναι και κάτι σοβαρό. Κάτι που ήθελα επίσης να σας πω γιατί είναι διαδεδομένο είναι το εξής. Ότι όταν κάποιο άτομο
μεγαλύτερο από το 50 χρονών πάθει κάποια ρήξη μηνίσκου, εκεί πρέπει να ξέρουμε αν αυτό είναι να χειρουργηθεί ή αν είναι στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης βλάβης του γόνατος, μιας εκφύλησης, στα πλαίσια μιας αρθρίτιδος. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ. Πρέπει ο ασθενής να ξέρει ότι μια τέτοια επέμβαση μπορεί να είναι, να μην τον βοηθήσει. Εκ των όρων κάνευ δηλαδή. Ναι, και τι γίνεται σε αυτή μπορεί να είναι τι για πολύ μικρό δηλαδή, χρονικό διάστημα. Κάποια συντηρητική αγωγή, πώς το αντιμετωπίζουμε. Περισσότερο συντηρητική αγωγή και να δούμε αν η βασική υπάθηση, δηλαδή η αρθρίτιδα, έχει μια μεγαλύτερη ταχύτητα να εξελιχθεί ή μια μικρότερη ταχύτητα. Και να πάρουμε ανάλογα την απόφαση μας. Δηλαδή, να μην σκεφτούμε, α, είναι ο μηνίσκος. Πρέπει να δούμε συνολικά πώς είναι το γόνατο. Μάλιστα. Ωραία, και τι εξέλιξη υπάρχει, γιατί ξέρουμε ότι πάντα η επιστήμη τρέχει, συνέχεια παρακολουθείτε συνέδρια, πάτε στο εξωτερικό και όλα εξελίσσονται. Υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι είχα διαβάσει πρόσφατα για το συγκεκριμένο χειρουργείο, ναι. Κοιτάξτε, όταν είναι κάποιο νεαρό και η ρήξη είναι τραυματική, τώρα καλό είναι να το σειράπτουμε. Όταν η ρήξη είναι επίσης αυτό που έχει ανακαλυφθεί τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν μερικές ρήξεις που έχουν σχέση με την κατάφυση του μηνίσκου στο πίστεο κέρας. Αυτές οι ρήξεις πρέπει οπωσδήποτε να σειράπτονται, δεν είναι να αφαιρούνται, γιατί αυτό μπορεί να αποτελέσει την αρχή του τέλους του γόνατος. Γιατί αυτό έχει σχέση με την γενική σταθερότητα του γόνατος, γιατί ο μηνίσκος, εκτός από αυτό που λέμε ότι απορροφά τους κραδασμούς, συγχρόνως συμβάλλει και στη σταθερότητα του γόνατος. Αυτό είναι μια τελευταία γνώση και πρέπει στη μαγνητική τομογραφία αυτό το βλέπουμε, και όταν βλέπουμε τέτοιου είδους ρήξη που έχει σχέση με τη σταθερότητα όλου του μηνίσκου, αυτό πρέπει να σειραφεί και δεν πρέπει να αφαιρεθεί, γιατί θα είναι η αρχή του τέλους του γόνατος. Αν υπάρχει μερική ρήξη, υπάρχει διαφορετική μέθοδος αντιμετώπισης? Όταν είναι μερική ρήξη, μπορούμε είτε να το αφαιρέσουμε ή να το ράψουμε, αν είναι σε καλή θέση. Αλλά γενικώς, όταν είναι προς την περιφέρεια που υπάρχουν αγγεία, εδώ γύρω-γύρω υπάρχουν αγγεία. Εδώ, παραδείγματος χάρη, είναι ο μηνίσκος. Γύρω-γύρω υπάρχουν αγγεία, επομένως μια ρήξη, αν τη ράψουμε, λόγω της αγγείωσης θα ιαθεί. Προς το κέντρο είναι περισσότερο χόνδρος και αυτός δεν ιάται. Επομένως, προς το κέντρο μπορούμε εύκολα να αφαιρέσουμε, και αν αφαιρέσουμε ένα τμήμα του μηνίσκου μέχρι 25-30%, αυτό δεν έχει ελάχιστες επιπτώσεις. Αλλά όταν είναι προς την περιφέρεια δεν είναι τόσο καλό να το αφαιρούμε, ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να το σειράπτουμε. Μάλιστα. Για πάμε τώρα και στην αποκατάσταση. Α, αυτό πήγα να πω. Ναι. Το επόμενο βήμα. Δηλαδή, κάνει κάποιος το χειρουργείο. Μετά, αν είναι αθλητής, σε πόσο καιρό? Θα μου πείτε, βέβαια, είναι ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς που έχει πάθει, αλλά πότε μπορεί να επιστρέψει? Όχι μόνο ένας αθλητής, αλλά και κάποιος. Και ένας απλός. Θέλει να πάει στη δουλειά του. Ναι. Στην ουσία, μετά από μια ρήξη μηνίσκου, μια μερική μενισχεκτομή που λέμε, μερική αφαίρεση, ο ασθενής μπορεί μέσα και μέσα τις πρώτες τρεις μέρες, αν δεν πονάει, να πατήσει πλήρως. Δηλαδή, μέσα τρεις μέρες δηλαδή. Ναι, ναι. Μέσα στη βδομάδα, σίγουρα η πλειοψηφία των ασθενών μπορούν μέσα στο σπίτι να περπατάνε. Έξω βέβαια υπάρχει λίγο φόβος και καλά είναι να έχει κάποιος μια πατερίτσα. Όχι γιατί δεν μπορεί να πατήσει, αλλά και υγιής να είσαι, πολλές φορές δεν μπορείς να περπατήσεις στο πεζοδρόμιο. Μόλις αυτές. Και στους δρόμους που έχουμε, ειδικά σε αυτή την πόλη εδώ. Α, όλες οι πόλεις, τι να κάνουμε. Εντάξει. Εμείς είναι και τη δική μας. Συστήνετε κάποιες ασκήσεις μετά από. Πρέπει να κάνουν ασκήσεις, θεραπεία και φυσικοθεραπεία σίγουρα. Θα τους βοηθήσει και ο φυσικοθεραπευτής. Θα τους δώσει και οδηγίες. Οπωσδήποτε ασκήσεις. Και γύρω στο μήνα οι περισσότεροι μπορούν να γυρίσουν στις δουλειές τους και ο αθλητής στην προπόνησή του. Το αν θα παίξει ή όχι. Καλά, αυτό είναι έχει, μετά άλλα, ναι. Άλλο ζήτημα. Είναι μικρό το σάλιγμα της θεραπείας, ένας μήνας είναι, δεν είναι μικρό διάστημα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αφορά μόνο ενήλικες αυτός ο τραυματισμός ή αφορά και παιδιά? Τα παιδιά μπορούν να πάθουν ζημιά. Μερικές φορές τα παιδιά έχουν μια
Ορισμένα παιδιά, ένα 15-20% έχουν μια ιδιαίτερη δομή στον έξω μηνίσκο, δηλαδή αντί να είναι ο μηνίσκος σαν μισοφέγγαρο, είναι σαν να είναι δίσκος. Αυτό λοιπόν το πράγμα σπάει εύκολα και τα παιδιά καθώς περπατάνε έχουν ένα ήχο κλαπ-κλαπ. Ναι. Αυτό και σε αυτή την ηλικία πρέπει να γίνει αρθροσκόπηση και δεν πρέπει να αφαιρεθεί ο μηνίσκος αυτός. Mm-hmm. Πρέπει αυτός ο μηνίσκος να αφαιρέσουμε ένα τμήμα ούτως ώστε το τελικό που θα μείνει να είναι σαν τον φυσιολογικό μηνίσκο. Στα παιδιά θέλω να πλάσετε πιο γρήγορα ή όχι? Όχι. Δηλαδή να κάνουμε έναν δισκοειδή μηνίσκο που είναι πέρα για πέρα, να τον κάνουμε σαν μισοφέγγαρο. Να μην τον αφαιρέσουμε όλο. Αν τον αφαιρέσουμε όλο, το παιδί αυτό θα πάθει πρώιμη αρθρίτιδα. Δεν είναι καλό να το αφαιρέσουμε. Σημαντικό αυτό που λέτε, δεν το ξέραμε. Τι ήσαν για τα παιδιά. Mm-hmm. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να ήμουν απλός και να τα καταλάβω. Καταπιστικότατος θα έλεγα. Γιατί καταπιστικότατος. Κάνω μεγάλη προσπάθεια, ώστε να μην εκφράζουμε στην καθαρά ιατρική ορολογία, αλλά μερικές λέξεις... Όχι, τα εξηγείτε πάρα πολύ καλά και πραγματικά τα καταλαβαίνω νομίζω και πιο... Και πιο αδαείς. Και πιο αδαείς με ιατρικούς όρους, εννοείται αυτό. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.